Απαράδεκτες χαρακτήρισε ο Ταγκίπ Ερντογάν τις αναφορές του Τζο Μπάιντεν για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίο είχε αποκαλέσει φωνιά και τον απείλησε με κυρώσεις, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ABC. Οι αναφορές του Αμερικανού Προέδρου δεν ταιριάζουν σε έναν Πρόεδρο. Η σκληρή στάση των Ηνωμένων Πολιτειών στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αγορά των S400 από την Τουρκία, αλλά και η φυλάκιση του ηγέτη του Φιλοκρουδικού Κόμματος έχουν κάνει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών να μοιάζει αγεφύρωτο και τον Ερντογάν να έχει επιλέξει ξεκάθαρα στρατόπεδο στο νέο αυτό ψυχρό πόλεμο. Παρά τις διαβεβαιώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι συμμορφώνεται, ο Σουλτάνος κινείται ξεκάθαρα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αποφάσισε να αποσύρει την Τουρκία από την Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που υπογράφηκε το 2011 και υποχρεώνει τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να καταβάλουν προσπάθειες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ενέργεια που πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων παρά τον υπερβάλλοντα ζήλο των ανθρώπων του Ερντογάν να υπερασπιστούν την απόφαση. Η αποφασιστικότητά μας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών είναι πλήρης υπό την ηγεσία του Προέδρου μας. Ενισχύουμε τον κύκλο προστασίας των θυμάτων στη δικαστική διαδικασία καθημερινά. Αυτή η απόφαση αγνοεί σαφώς το Σύνταγμά μας. Η γυναικοκτονία είναι πολιτική. Δεν αναγνωρίζουμε και δεν θα αναγνωρίσουμε την απόφαση του Ερντογάν να αποσυρθεί από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την οποία έλαβε αγνοώντας την τουρκική μεγάλη εθνοσυνέλευση και τον νόμο. Η ενδοοικογενειακή βία και οι γενοκτονίες παραμένουν οξύ πρόβλημα στην Τουρκία, ενώ πέρσι δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 300 γυναίκες, σύμφωνα με την οργάνωση We Will Stop Femicide. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης προέβλεπε ότι οι κυβερνήσεις θα καταρτήσουν νομοθεσία για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και παρόμοιων εγκλημάτων όπως ο βιασμός εντός γάμου ή ο ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων.